Αγαπημένα μου παιδιά, σήμερα θα γνωρίσουμε τους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Ξεκινάμε. Παπαφλέσσας Γρηγόριος. Ο Παπαφλέσσας γεννήθηκε το 1788 στη Μεσσηνία και σκοτώθηκε στο Μανιάκι το 1825 πολεμώντας εναντίον των Τούρκων. Το 1820 κατέβηκε στην Πελοπόννησο για να κηρύξει την Επανάσταση. Οι πρόκριτοι της περιοχής αντέδρασαν και τον περιόρισαν σε ένα μοναστήρι κοντά στο Αίγιο. Δραπεντεύοντας με λίγους μοναχούς, άρχισε να επιτίθεται στους Τούρκους και έτσι ανάγκασε τους προκρήτους να πάρουν μέρος στην Επανάσταση. Πήρε μέρος σε όλες τις επιχειρήσεις και ήταν πληρεξούσιος στην πρώτη εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου. Έγινε υπουργός εξωτερικών και αστυνομίας. Πολέμησε το στρατό του Δράμαλη στα Δερβενάκια και τον Ιμπραήμ στο Μανιάκι, όπου σκοτώθηκε. Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Η Μπουμπουλίνα ήταν ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Όταν ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση, είχε σχηματίσει το δικό της εκστρατευτικό σώμα από σπετσιώτες. Αρμάτωνε, συντηρούσε και πλήρωνε το στρατό. Φυσικά σε 2 χρόνια είχε εξοδέψει όλη της την περιουσία. Στις 13 Μαρτίου 1821, στο λιμάνι των Σπετσών, η Μπουμπουλίνα ύψωσε στο κατάρτι του πλοίου, Αγαμέμνον, τη δική της επαναστατική σημαία. Της Μπουμπουλίνας επίσης απονεμήθηκαν οι τίτλοι Καπετάνισσα και Μεγάλη Κυρά, Οδυσσέας Ανδρούτσος. Ο Οδυσσέας γεννήθηκε το 1788 στις Λιβανάτες. Ήταν ένας από τους πιο ένδοξους αρχηγούς του 21. Φυσιογνωμία πολυσύνθετη και ισχυρή, γενναίος με ασυναγώνιστο στρατιωτικό πνεύμα και μοναδική διοικητική ικανότητα. Καραϊσκάκης Γεώργιος, αρχιστράτηγος της Στερεάς Ελλάδας 1781-1827 και αγωνιστής της Επανάστασης του 1821. Γεννήθηκε στο Μαυρομάτι της Καρδίτσας. Με την κήρυξη της Επανάστασης, ο Καραϊσκάκης και τα παλικάρια του πήραν μέρος σε πολλές μάχες στην περιοχή των Αγράφων. Σε μία μάχη στην Ακρόπολη πολέμησε τους Τούρκους, αλλά πληγώθηκε θανάσιμα. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης γεννήθηκε στα Ψαρά γύρω στο 1793. Όταν πέθανε ο θείος του, στο οποίο το μικρό εμπορικό πλοίο εργαζόταν, ανέλαβε καπετάνιος ο ίδιος σε ηλικία 20 ετών. Πήγε στην Οδυσσό για πρώτη φορά το 1820. Ήξερε για τη φιλική εταιρεία, αλλά δεν είχε γίνει μέλος της. Όταν έμαθε ότι ξέσπασε η Επανάσταση στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, γύρισε εσπευσμένα στα Ψαρά. Ο Κανάρης έκανε επιδρομές στα μικρασιατικά παράλια, ενώ κατόπιν εντάχθηκε στα πυρπολικά. Η ανατίναξη στην Ερεσό ενός τουρκικού δικρότου τον παρακίνησε να κάνει ένα ανάλογο εγχείρημα. Μιαούλης Ανδρέας γεννήθηκε το 1769 στην Ύδρα και ήταν γιος του Δημήτριου Βόκου, όπως ήταν και το πραγματικό του επίθετο. Το όνομα Μιαούλης το πήρε κατά μία εκδοχή από το όνομα ενός τουρκικού πλοίου που αγόρασε και λεγόταν Μιαούλ. Σε ηλικία 16 ετών έγινε καπετάνιος εμπορικού πλοίου που ανήκε στον πατέρα του. Το Σεπτέμβριο του 1821 κατέστρεψε το στόλο του Καρά Αλή. Στις 20 Φεβρουαρίου 1822 αντιμετώπισε τον τουρκικό στόλο στη ναυμαχία της Πάτρας, ενώ έλαβε μέρος στις ναυμαχίες της Χίου, των Σπετσών, των Ψαρών, του λιμανιού της Μεθόνης και της Σούδας. Αθανάσιος Διάκος. Ο θρυλικός αυτός ήρωος το 1821 γεννήθηκε στη Μουσουνίτσα της Παρνασίδος το 1788, παιδί ακόμη, μπήκε στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, όπου έμαθε τα πρώτα του γράμματα. Σε ηλικία 20 ετών άφησε τη ζωή του μοναστηριού και πήρε τα όπλα εναντίον των Τούρκων. Ο Διάκος ήταν άφταστος στα αγωνίσματα, στα όπλα και στην Ανδρεία. Στα 1818 έγινε το πρώτο από τα 7 πρωτοπαλίκαρα του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Μαντώ Μαυρογένους. Μόλις άρχισε ο αγώνας πήγε στη Μύκονο, όπου εξόπλισε με δικά της χρήματα 2 πλοία με τα οποία καταδίωξε η ίδια τους πειρατές που σάρωναν εκείνη την εποχή τη θαλάσσια περιοχή της Μυκόνου.
Αργότερα δημιούργησε στόλο από 6 πλοία και συγκρότησε σώμα πεζικού, που αποτελούνταν από 16 λόχους των 50 ανδρών και πήρε μέρος στην επιχείρηση της Καρίστου, καθώς και στις μάχες του Πηλίου, της Φιώτιδας και της Λιβαδιάς. Επέστρεψε κατόπιν στη Μύκονο και ασχολήθηκε με την τροφοδοσία του ναυτικού αγώνα και τη συγγραφή των απομνημονευμάτων της. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν μία από τις λαμπρότερες φυσιογνωμίες της ελληνικής επανάστασης. Γεννήθηκε στις 3 Απριλίου του 1770 στη Μεσσηνία της Πελοποννήσου. Το καλοκαίρι του 1822 πολέμησε εναντίον του Δράμαλη και αποδεκάτησε τον τουρκικό στρατό στα Δερβενάκια. Έλαβε μέρος σε πολλές πολεμικές επιχειρήσεις και επιβλήθηκε σαν στρατιωτική μορφή και σαν αρχηγός των αγωνιστών της Πελοποννήσου. Συνέχισε να αγωνίζεται έως το 1827. Χρόνια δοξασμένα, να τάνε το 21, να έρθει μια βράδια.